Αποταμιευτικός λογαριασμός πράσινο από την Τράπεζα Κύπρου. Τα άπαντα της αποταμίευσης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε τα τελευταία νέα από τη financialmirror.tv. Πτωτικά γύρισαν οι δείχτες των ευρωπαϊκών αγορών μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της HSBC. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επενδυτική ψυχολογία τονώνεται σιγά-σιγά από τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η μετοχή της HSBC ενισχύθηκε στο Λονδίνο. Η τράπεζα συγκέντρωσε το ποσό 17,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Το 97% των μετοχών που διέθεσε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα πουλήθηκε. Η HSBC θα διαθέσει το υπόλοιπο των μετοχών σήμερα στους επενδυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. Οι μετοχές διατέθηκαν στην τιμή των 254 πενών η κάθε μία, με premium 41% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 3 Απριλίου. Σε χαμηλά 5 μηνών υποχώρησε το γεν έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Την ίδια ώρα το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου εν μέσω εκτιμήσεων ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μικρότερες μειώσεις επιτοκίων. Το γεν υποχώρησε στα 136 έναντι του ευρώ, ενώ νωρίτερα έφτασε και στα 137, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 17 Οκτωβρίου. Το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε και έναντι του δολαρίου στα 101 γεν. Το ευρώ ενισχύθηκε για τρίτη μέρα έναντι του δολαρίου και η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,35. Νέο πακέτο μέτρων ύψους τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τόνωση της ιαπωνικής οικονομίας προωθεί η κυβέρνηση του Τάρο Άσο. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας δήλωσε ότι την Παρασκευή θα παρουσιάσει ένα νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα γίνεται λόγος για δαπάνες τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ. Ανέκαμψε τον Απρίλιο το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη, με τον σχετικό δείχτη του Ινστιτούτου Ερευνών Sendix να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο. Ο δείχτης ενισχύθηκε στις πλην 35,3 μονάδες από πλην 42,7 μονάδες τον Μάρτιο. Παράλληλα, πτώση 4% σημείωσαν οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη το Φεβρουάριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 1996, όταν ξεκίνησε και η καταγραφή των στοιχείων. Σε επίπεδο μήνα, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,6%. Την υιοθέτηση του ευρώ από τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης πρότεινε σε έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και καλεί ακόμη την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάμψει τους κανόνες ένταξης ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να ενταχθούν εν μέρη στη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι χωρίς την ένταξή τους στην Ευρωζώνη, αρκετές χώρες θα αναγκαστούν να λάβουν σαρωτικά μέτρα λιτότητας προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο δημόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα, μια στρατηγική με υψηλό πολιτικό κόστος. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη financialmirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.